Αυτή η εβδομάδα ήταν πιο χαλαρή, γιατί είχαμε δύο εβδομάδες, είχαμε ένα κενό. Ήρθα για να δω τα αδέρφια μου και τους φίλους μου. Νομίζω ότι έχουν έρθει για καφέ, αλλά θα τους βάλω να καθαρίσουμε. Καθίστε, καθίστε για να καθαρίσετε. Ένα σπουκάτι, δεν είναι ώρα να φαίνει τώρα βρώμικο το σπίτι. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Μπράβο ρε Κωνσταντίνα, συγχαρητήρια. Ξέρεις να πλένεις ποτήρια. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τα αδέρφια μου. Πάρα πολύ. Να σου πω, να σου πω. Μου έχουν λείψει. Περνώ θετική ενέργεια. Είμαι ο μεγαλύτερος αδερφός. Τη θυμάμαι την Κέρεν από 6 χρονών. 7 να μας τραγουδάει. Βέβαια τότε δεν είχαμε και πολύ σημασία, η αλήθεια είναι. Ξαφνικά είναι για μας το κάτι άλλο. Να την απολαμβάνουμε, να την βλέπουμε. Είναι καταπληκτικό, είναι φανταστικό. Μα την βλέπεις πάνω στη σκηνή, τώρα πλέον, μετά από όλα αυτά. Δηλαδή δεν είχε ασχοληθεί ποτέ, δεν είχε κάνει τίποτα. Και τώρα τη βλέπεις πάνω στη σκηνή και σου δίνει έμπνευση. Σου δίνει, λες, τι, αυτή κυκλοφορούσε μέσα στο σπίτι μας, τι γίνεται. Λες και μεταμορφώνεται σε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τη βλέπουμε και κλαίμε, έτσι. Δηλαδή, κατάλαβα στον υπολογιστή, βλέπουμε τα βιντεάκια. Και μας πηγαίνουν τα κλάματα. Όχι, είναι μεγάλες στιγμές. Να βλέπεις την αδερφή σου να ζει το όνειρό της. Μακάρι να της πάνε όλα καλά. Εμείς θα είμαστε δίπλα της. Ό,τι και να πάει. Θα είμαστε δίπλα της στις καλές και στις κακές στιγμές. Ο παπάς μου και η μαμά μας μας λέγαν πάντα ότι πρέπει να προσέχουμε ένας τον άλλον, επειδή είμαστε και πολλοί. Και νομίζω ότι αυτό γινόταν από τότε που ήμασταν μικρά. Ότι έπρεπε να προσέχουμε ο ένας τον μικρότερο. Και ο μικρότερος που είναι προσέχει και ο μεγαλύτερος. Είμαστε στήριγμα ένας για τον άλλον. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε δύο τραγούδια. Θέλω να πιστεύω ότι θα τραγουδήσω καλά, γιατί είναι πρώτη φορά που τραγουδάω με live πάντα πάνω σκηνή ζωντανά. Θα είναι διαφορετικά νομίζω από τις άλλες φορές και θα υπάρχει καλή ενέργεια και ανυπομονώ.